Ο Σύνδεσμος Συνταξιούχων του ΙΚΑ Νέας Ιωνίας, Νέου Ηρακλείου και Πέρεξ είναι εδώ. Στην αντιλαϊκή πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων και της σημερινής κυβέρνησης απαντάμε. Οι συνταξιούχοι δεν σκύβουν το κεφάλι με τα σωματεία τους επίθεση και πάλι. Αυτό λέει και το πανό μας. Είμαστε εδώ σε αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση μαζί με τους εργαζόμενους της Νέας Ιωνίας που δεν είναι τίποτα άλλο από τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Συνάδελφοι, 13 χρόνια μας λένε να κάνουμε υπομονή. Μία με τα μνημόνια τους, τώρα με την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια. Εμείς ποτέ δεν κάναμε υπομονή. Πάντα αγωνιζόμαστε. Πάντα είμαστε στους δρόμους του αγώνα. Μας διέλυσαν, μας έκοψαν τις συντάξεις μας, μας απέρεσαν τη 13η και 14η σύνταξη, τα δώρα μας δηλαδή, τα οποία τα έχουμε όλα πληρωμένα. 80 δισεκατομμύρια πήραν από εμάς τα προηγούμενα χρόνια και τα έδωσαν στους εφοπλιστές και στους μεγάλους επιχειρηματίες. Κάθε χρόνο οι περικοπές μας από τις συντάξεις μας και τα δώρα μας αντιστοιχούν σε 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αντί να μας δώσουν τα λεφτά μας πίσω, συνέχεια ακούμε υποσχέσεις για επιδόματα και φιλοδορήματα. Εμείς τους απαντάμε. Με φιλοδορήματα δεν μας ξεγελάτε. Ντροπή σε εσάς που πάντα κυβερνάτε. Σταματήστε το διέρη και βασίλευε που θέλετε να επιβάλλετε στους συνταξιούχους. Εδώ και τώρα κάντε πραγματικές αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις που θα καλύπτουν τις ανάγκες του κάθε συνταξιούχου. Οι συνταξιούχοι είμαστε ο πυλώνας της ελληνικής οικογένειας που βοηθάμε τα παιδιά και τα εγγόνια μας με το υστέρημά μας για να τα βγάλουν πέρα. Όλα αυτά μπορούν να λυθούν όταν από τα δισεκατομμύρια τα οποία σκορπάνε με τη σέσουλα στους επιχειρηματικούς ομίλους που είναι χρήματα δικά μας να τα δώσουν πίσω σε εμάς. Να αποκαταστήσετε τις συντάξεις μας και να μας δώσετε πίσω τα δώρα μας. Μας λέτε ότι θα περάσουμε δύσκολο χειμώνα. Δύσκολους χειμώνες περάσαμε όλα αυτά τα χρόνια της οικονομικής σας κρίσης. Μια κρίση που εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι. Και πέρσι παγώναμε και πρόπερσι και κάθε προηγούμενο χρόνο. Και πέρσι τα ράφια μας ήταν άδεια από τα βασικά για να επιβιώσουμε. Και πέρσι χιλιάδες από εμάς παγώναμε μέσα στα ίδια μας τα σπίτια. Και αντί να δίνετε αφορολόγητο πετρέλαιο για το λαό, δίνετε αφορολόγητο πετρέλαιο στους εφοπλιστές για να βγάλουν ακόμα περισσότερα πλούτη. Γιατί συμβαίνει αυτό, συνάδελφοι? Γιατί τα συμφέροντα αυτών υπηρετούν και αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενες. Μας λένε να σφίξουμε και άλλο το ζωνάρι, να μην ανάβουμε τα φώτα μας, να μην ζεσθενόμαστε, να κάνουμε περικοπές ακόμα και στο φαγητό μας. Δηλαδή μας λένε να ετοιμαστούμε για να πέσουμε στην πείνα και στην εξαθλίωση. Εμείς όμως σας λέμε και ακούστε το καλά. Εδώ και τώρα να καταργήσετε το ΦΠΑ στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Εδώ και τώρα να καταργήσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα κάψιμα. Εδώ και τώρα να μειώσετε τα τιμολόγια στη τιμή της ενέργειας. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να πάρετε από τα παράσιτα που υπηρετείτε, όπου αυτοί γεμίζουν τα σεντούκια τους οικονομικούς παραδείσους όλα αυτά τα χρόνια, κλέβοντας τον ιδρώτα των εργαζομένων, των συνταξιούχων και του φτωχού λαού. Το σωματείο μας, μαζί με τα υπόλοιπα σωματεία της περιοχής και τους συλλόγους, σας το λέμε ξεκάθαρα. Μην τολμήσετε να κόψετε το ρεύμα σε κανένα λαϊκό νοικοκυριό. Θα σας κόψουμε τα χέρια. Δεν θα σας αφήσουμε να πεινάσει κανένας λαϊκός άνθρωπος. Να μείνει μόνος και αβοήθητος στο κρύο και στο σκοτάδι. Όλοι μαζί μια γροθιά, την οργή και την αγανάκτησή μας να την κάνουμε οργάνωση και να δίνουμε τη μάχη μας με τα σωματεία μας καθημερινά. Συνάδελφοι, αυτή η μεγαλειώδη συγκέντρωσή μας δεν θα είναι η τελευταία.
Έχουμε να δώσουμε μεγάλους αγώνες σε κάτι που αφορά όλο το λαό. Πόσο μάλλον εμάς τους συνταξιούχους, αυτό είναι η υγεία. Η κυβέρνηση αυτή και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις διαχρονικά είχαν και έχουν σαν στόχο να διαλύσουν την υγεία. Αυτό είχε και σαν αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια να κλείσουν 7 νοσοκομεία και κλινικές στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό είχε σαν συνέπεια το νοσοκομείο της Αγίας Όλγας να μην μπορεί να δεχτεί όλους αυτούς τους ανθρώπους, διότι το νοσοκομείο της Αγίας Όλγας είναι ένα κομβικό νοσοκομείο που εξυπηρετεί εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Το νοσοκομείο αυτό είναι αποδυναμωμένο από γιατρούς και από νοσηλευτικό προσωπικό. Απαιτούμε να στελεχωθεί τώρα το νοσοκομείο με προσλήψεις όλου του απαραίτητου προσωπικού. Πάντα είμαστε και θα είμαστε στο πλευρό των γιατρών και των νοσηλευτών και έτσι θα συνεχίσουμε. Στηρίζουμε όλα τους τα αιτήματα γιατί είναι δίκαια. Πάντα συμμετείχαμε στις συγκεντρώσεις τους και μέσα στην πανδημία και στην καραντίνα. Και σας προειδοποιούμε, κάτω τα χέρια από την πρωτοβάθμια υγεία. Δεν θα σας αφήσουμε με πρόφαση το κτηριακό ζήτημα που έχει προκύψει στη Νέα Ιωνία να κλείσετε το κέντρο υγείας. Θα μας βρείτε μπροστά σας. Δεν θα σας αφήσουμε σε χλωρό κλαδί. Συνάδελφοι, σας καλούμε και πάλι την οργή και την αγανάκτησή σας να την κάνετε οργάνωση στα σωματεία. Εμείς θα είμαστε πάντα στους δρόμους του αγώνα. Όλα κατακτούνται με αγώνες στους δρόμους. Ο μόνος χαμένος αγώνας είναι ο αγώνας που δεν δίνεται. Εδώ και τώρα πραγματικές αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις. Θέλω να πω και κάτι για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές και τους εργαζόμενους οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή εδώ. Διεκδικούμε και εμείς μαζί με αυτούς αυξήσεις στους μισθούς τους. Να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγινά. Θέλω να σας πω, θυμόσαστε όλοι στις αρχές της καραντίνας, όταν από του Μαξίμου οι κυβερνώντες πήγαν απέναντι από τον Ευαγγελισμό και χτυπάγανε παλαμάκια. Αυτά δώσανε στους γιατρούς και στους νοσηλευτές. Παλαμάκια, καπνιστό αέρα που λέμε. Καλή δύναμη σε όλους και ας προχωρήσουμε σιγά σιγά στην πορεία μας στο Δημαρχείο. Καλούς αγώνες να έχουμε. Στις 9 του μήνα εμείς οι συνταξιούχοι θα είμαστε στο πλευρό της εργατικής τάξης. Θα είμαστε με τους εργαζόμενους. Γιατί είναι τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Κατεβαίνουμε πανελλαδικά όλο το συνταξιούχικό κίνημα. Αυτά. Σας ευχαριστώ.